Και θα μείνουμε στα αυτοδιοικητικά για... και θα πάμε σε συζήτηση για ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει επί σειρά ετών και φαίνεται τελικά ότι κάλλιο αργά πάρα ποτέ φτάνουμε στο σημείο έναρξη ε, έναρξης λειτουργίας των σταθμών α, μεταφόρτωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά με τον α, Δήμαρχο Ζήτσα, τον κύριο Μιχάλη Πλιάκο, τον οποίο θα καλησπερίσω. Καλησπέρα σας κύριε Πλιάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την δυνατότητα να είστε Στάβρα. εδώ για μια ακόμη φορά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, φτάσαμε μετά από αρκετά χρόνια έτσι, και σχεδόν προς το τέλος της τρέχουσας δημαρχιακής θητείας να είμαστε λίγες ώρες ουσιαστικά με βάση τις τελευταίες πληροφορίες πριν την έναρξη λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ε, και όλα αυτά υπό την απειλή, αν θέλετε, προστήμων από τους κοινοτικού, από την Κομισιόν γιατί ακριβώς είχαμε καθυστερήσει πάρα πολύ και στο θέμα τη λειτουργία, αν θέλετε, των σταθμών μεταφόρτωση. Και βέβαια, ένα άλλο ζήτημα ε, το οποίο θέτουν οι κοινοτικοί είναι η λειτουργία του χιτά τη Βλαχέρνα, ε, όχι ω χώρο υγειονομική ταφή υπολοιμμάτων, αλλά ω χώρο υγειονομική ταφή απορριμμάτων κανονικά, κύριε Πλιάκο. Τώρα υπάρχει μια παροιμία που λέει θα κάνετε τον Μπουγκό να μιλήσει, κύριε Σταύρου. Δηλαδή, είναι, είναι πολλέ φορέ ε, συζητάμε ότι μας έρχεται από την Ευρώπη έλεγχος, ε, Μα έρχονται απ' έξω να μα κουνήσουν το δάχτυλο και εμεί οι Έλληνε, ενώ τα κάνουμε όλα καλά, δεν δεχόμαστε όλου αυτού του ανθρώπου. Τώρα, όπω είπατε, έπρεπε να φτάσουμε στο και πέντε, και πέντε και μισή, όσο θέλετε, μετά από αυτό που έπρεπε να κάνουμε εδώ και χρόνια. Γιατί, για ποιο λόγο τώρα να λειτουργήσει αύριο ο ΣΜΑ άρτα, με τη δαμόκλειο πάθη πάνω από το κεφάλι κάποιων που εγώ. Πιστεύω και άποψή μου είναι και την καταθέτω δημόσια ότι κάποια πράγματα ε, έστω και να λειτουργήσουν αύριο δεν θα τα γλιτώσουμε. Δηλαδή ε, ελέγχους οι οποίοι αφορούν ευρωπαϊκά χρήματα ή οτιδήποτε άλλο ή ε, ε, ενέργειες που έπρεπε να γίνουν και δεν έχουν γίνει. Εγώ νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθουν αυτοί που είναι να έρθουν να κουνήσουν το δάχτυλο και τότε να δω τι θα πουν αυτοί που κατηγορούσαν εμά και όταν λέω εμά, κυρίω εμένα, και ήρθε η ώρα, καμιά φορά ε, στύβουμε το κεφάλι και λέμε: Α γίνει η δουλειά και να μην πούμε τίποτα. Τώρα όμω νομίζω ότι πρέπει να λέμε γιατί, γιατί η πατρίδα μα πάσχει από αυτό τελικά. Να λέμε ποιο είπε τι, πότε το είπε και από εκεί και πέρα ο καθένα αναλαμβάνει την ευθύνη του. Δηλαδή, εάν θα πάρετε τι δηλώσει και το τι έγινε πριν δύο χρόνια, την ώρα που είπα εγώ ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε οι Δήμοι δοκιμαστικά, εγγράφο σε όλου του συναδέλφου, στο Φόρντα, στη διοίκηση. Και άκουσα, και εγώ δεν ξέρω τι είχα ακούσει τότε. Εγώ ήμουνα αυτό που πήγαινε να καταστρέψει την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Εγώ ήμουνα εκείνο εκεί που πρόδιδε ότι η αυτοδιοίκηση θα χάσει τα απορρίμματα και θα τα πάει στην περιφέρεια. Τώρα, γιατί κόπτονται κάποιοι από αυτού που κατηγορούσαν να υπογράψουν γρήγορα, γρήγορα. Άρον, άρον, σταύρος, όλο αυτό λένε τώρα, έτσι. Ε, ήρθε η ώρα όμως να ο καθένας να λάβει την ευθύνη του. Και εγώ ήρθε η ώρα να πω δημόσια σε όλους ότι δικαιώνομαι σε ό,τι έλεγα, σε ό,τι κατέθετα γραπτός και δεν μπορεί να πει και κανένας ότι δεν το ξέρε. Όλοι ήταν ενημέροι mm. και αυτοί που έχουν κάνει τις δηλώσεις τους, αυτοί που δεν έχουν ψηφίσει, αυτοί που δεν έχουν τις προτάσεις αυτές αξιολογήσει σωστά, θα κρυθούν όπως θα κρυθούμε όλοι μας. Το, το ζητούμενο είναι ότι φτάσαμε στο αύριο, ενώ αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει από το Δεκέμβριο του 2021. Ακριβώς τότε ήταν το πρώτο έγγραφο του Δήμου Ζήτσας που έλεγε «εξάμεινη δοκιμαστική λειτουργία από τους Δήμους». <laughs> αυτό το πράγμα από παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, από παρατάξεις Δήμων, από Δημάρχου, από ε, συναντέλφους σας, λιδωρήθηκε άσχημα. Ε, τώρα όμω πρέπει να, να σκεφτούν λίγο τι λέγαμε, τι έλεγε ο καθένα μα και να αναλογιστούμε τι έχασαν οι δημότες. Και όταν λέω τι έχασαν οι δημότε, θα δείτε ότι με τη λειτουργία των σταθμών, αύριο δοκιμαστικά του Δήμου, γλιτώσαμε κάτι που μα διαφεύγει πολλέ φορέ και το ξεχνάμε: γλιτώσαμε τα 37 εκατομμύρια ευρώ που ήταν ο διαγωνισμό για τη λειτουργία των σταθμών και για τη μεταφορά του υπολείμματο. Αυτό το πράγμα θα το είχαμε στην πλατούλα μα τώρα, αλλά ε, νομίζω ξεχάστηκε γιατί τελικά έγινε τόσο αγώνα τότε και σταμάτησε. Αυτό το πράγμα έρχεται αύριο να λειτουργήσει με, τι? με προσωπικό των Δήμων. Mm -hmm. Μια χαρά, ήρεμα και ωραία. Και τώρα πάλι θα σα πω κάτι το οποίο πάλι θα με δικαιώσει αργότερα. Και δεν είναι άλλο από το ότι αφού μπορούμε να λειτουργήσουμε ω Δήμοι δοκιμαστικά του σταθμού. Μπορούν να του λειτουργήσουμε και μόνιμα, κυρία Στάβρο. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να λειτουργήσουν έξι μήνε και μετά να έρθει ο φορέα, ο, ο μεγάλο αρχηγό, για να λειτουργήσει με όποιο κόστο του σταθμού. Αύριο θα μπουν κάποιοι άνθρωποι, θα κάνουν τη λειτουργία, θα εκπαιδευτούν, θα μάθουν αυτό το πράγμα το οποίο δεν είναι και πυρηνική φυσική, ε, ούτε ανοιχτή καρδιά εγχείρηση και από εκεί και μετά θα μπορούν να λειτουργήσουν έτσι στους διαιναικέ. Ε, με κόστο ελάχιστο, μην σα πω μηδαμινό. Και είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να, να μπορέσουμε οι Δήμοι να είμαστε αυτεξούσιοι και ο καθένα να κάνει τη δουλειά του και να προστατεύει του Δημότες του. Αν μη τι άλλο, γι' αυτό είμαστε εκεί, για να μπορούμε να υπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο που τόσα δειλά δηλαδή τραβάει. <κυρίου> Δεν έχω ειλικρινά να, να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα γιατί. Πλέον ε, τα λόγια είναι περιτά και οι πράξει όλων ε, κρίνονται και ε, ε, μα, επειδή είναι γρήγορα οι εκλογέ τον Οκτώβριο, όλοι μα θα κρυθούμε. <coughs> τι πράξαμε, <coughs> τι ψηφίσαμε, τι λέγαμε. Ποιο <coughs> ήταν υπέρ των δημοτών, Συγγνώμη, <coughs> και ποιο ήταν εναντίον τη τσέπη των δημοτών. Πάντω, κύριε Πλιάκο, επειδή μιλήσατε για δικαίωση, το θέμα δεν φαντάζομαι ότι το εννοείται ότι δεν είναι θέμα μια δικαίωση προσωπικά του Μιχάλη Πλιάκου αλλά αυτόν τον οποίο έλεγε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι θα μπορούσαν να είχα γίνει ουσιαστικά. Γιατί δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν παράνομο, ή θέλετε, ή έξω ε, από την πραγματικότητα. Ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Απλά υπήρχαν αντιρρήσει και ενστάσει από διάφορε πλευρέ. Όχι, ο καθένα ε, οι αντιρρήσει <και> του καθενό. <και> από κάπου προέρχονται. Ε, κάτι έχει στο μυαλό του ο καθένα. Και εκεί είναι αυτό που πρέπει να, να δουν οι, οι υπηρώτε. Το τι έχει τελικά στο μυαλό του ο καθένα και τι υπηρετεί και τι εξυπηρετεί. Οι, οι αντιρρήσει είναι σεβαστέ και θεμητέ, αλλά να έχουν από πίσω μια λογική και ένα υπόβαθρο το οποίο είναι στη σφαίρα του υπηρετούμε τον υπηρώτη. Το προστατεύουμε την τσέπη του υπηρώτη το υπηρετούμε το περιβάλλον και προστατεύουμε το περιβάλλον. Εάν όλα αυτά δεν γίνονται αύριο με αυτό που με χαρά υπόγραψαν ό, όλοι οι συνάδελφοι τώρα, ε, τότε γιατί να λειτουργήσουμε τώρα. Εάν αυτό εξυπηρετείται με την αυριανή λειτουργία των σταθμών, τότε γιατί πριν δύο χρόνια που τα λέγαμε δεν εξυπηρετούνταν. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα και μα ακούνε άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να, να κρίνουν και μερικοί είμαι σίγουρο ότι γελάνε κιόλα με ενέργειε κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να το άσπρο μαύρο ε, χωρί λόγο και αιτία ή μάλλον για λόγου που οι ίδιοι μόνο ξέρουν. Ε, κύριε Πλιάκο, ξεκινά λοιπόν η δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωση. Είπατε και την Άρτα. Νομίζω όμω ότι αύριο ξεκινάει και ο δικό σα τη Ζήτσα που από την πρώτη στιγμή είχατε ε, πει το... ότι εμεί είμαστε έτοιμοι. Είναι από του το... πρώτου το... το που, είχατε που είχατε είμαστε... ναι, ήταν ο πρώτο που ήρθατε και είχαμε, είχαμε αγωνιστεί καταρχήν ως Δημοτική Αρχή και βάλαμε ίδρυυση, είχε μπει το ρεύμα, ήταν δηλαδή έτοιμος από καιρό, έτοιμος και μας περίμενε. Αυτή ήταν η αγωνία μου και εμένα, είχαμε επισκεφτεί το χώρο πολλές φορές για να μπορέσουμε να το βάλουμε στη λειτουργία, για να μην απαξιώνονται ούτε ο μηχανικός εξοπλισμός, αλλά ούτε και αυτό που πληρώθηκε τόσα χρήματα από τους Ευρωπαίους είναι χρηματοδοτούμενα προγράμματα και πληρώνονται για να λειτουργήσουν. τώρα κάποιοι το βλέπαν πολύ διαφορετικά. Νομίζω ότι αποδεικνύεται περίτρανα ότι έκαναν λάθος για να μην πω τίποτα άλλο. Πάντω, κύριε Πλέκο, πέρα από το γεγονό ότι έρχεται να τεθεί σε λειτουργία ένα έργο, έργα μάλλον, για τα οποία δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα, από την άλλη έρχεται να διευκολύνει αρκετού Δήμου σε απομακρυσμένε περιοχέ, όπω για παράδειγμα έτσι ο δικό σα Δήμο θα εξυπηρετήσει τον Δήμο τη Κόνιτσα, φέρω ω παράδειγμα, που έχει πολλά απομακρυσμένα χωριά και γι' αυτό το κόστο ήταν δυσφάστακτο όλο αυτό το χρονικό διάστημα προκειμένου να κάνουν την μεταφορά των απορριμμάτων προ το εργοστάσιο, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλουμε να, να, λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, ο Δήμο Ζήτα ήταν αυτό που πλήττονταν λιγότερο από τη μεταφορά των απορριμμάτων κάθε μέρα στο ελευθεροχώρι. Ε, μαζί με το Δήμο Δοδόνη, ίσω και το Δήμο Ιαλιτών. Εμεί ήμασταν ε, οι, πιο η κοντινοί, της... οι πιο κοντινοί. Τυχεροί τη Ε, Όμω φωνάζαμε πάρα πολύ γιατί, γιατί βλέπουμε ενιαία την Ήπειρο και βλέπουμε ότι πώ θα βοηθήσουμε και πώ θα εξυπηρετήσουμε. Εμεί, α πούμε, στο σταθμό το δικό μα θα εξυπηρετούμε ε, περιοχέ του Δήμου Ζαγορείου, το Πογόνη θα εξυπηρετεί την Κόλλιτσα, ε, είναι, είναι κάτι το οποίο ε, είχε αποφασιστεί από τον περιφερειακό σχεδιασμό από τότε που οργανώθηκε όλη αυτή η διαδικασία. Ε, είναι κάτι το οποίο το σχεδιάσαμε, το μελετήσαμε, το είχαν υπογράψει όλοι και μετά ξέχασαν ότι βάλαμε υπογραφή και άρχισαν να λένε το άσπρο μαύρο. Σα λέω, είναι, είναι κάτι το οποίο ε, μα κούρασε πάρα πολύ. μασκούρασε κούρασε ε, σε σημείο που ε, βγαίναμε για να πούμε για τα σκουπίδια και είχαμε γίνει η γραφική του χωριού. Ε, Όμω, τέλο, καλό θεωρώ, όλα καλά και όσον αφορά για αυτό που είπατε στην αρχή. Ότι η, η έλεγχη, εγώ νομίζω ότι η έλεγχη είναι ήδη εδώ. Ε, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν σου δίνει κανένα χρήματα τα οποία δεν τα ελέγχει. Δεν ελέγχει τη, την αποδοτικότητα και τη χρησιμότητα. Και αν θέλετε την γνώμη μου, και πολύ καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να γίνει για να μπορούμε όλοι μας όταν λέμε κάτι να ξέρουμε γιατί το λέμε, να υπηρετούμε αυτό που λέμε και να το υποστηρίζουμε μετά. Και σίγουρα. Να είναι μέσα στην νομιμότητα αυτό που κάνουμε γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είμαστε για άλλο λόγο. Το έχουμε πει χίλιε φορέ ότι ε, είμαστε εδώ να υπηρετήσουμε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολη την τελευταία δεκαετία με χίλια δυο προβλήματα. Ε, Α μην τη δυσκολεύουμε κι άλλο μεταξύ μα. Το θέμα είναι, κύριε Πλιάκο, να μην φτάνουμε στο σημείο πραγματικά να απειλούμαστε με πρόστιμα ω περιοχή για θέματα τα οποία αν θέλετε το προηγου... τα προηγούμενα χρόνια ε, επερώμασταν ότι τα έχουμε λύσει δηλαδή το γεγονός ότι το εργοστάσιο η μονάδα αστικών στερών αποβλήτων στο ελευθερό χώρο ήταν από τις πρώτες που είχαν λειτουργήσει το γεγονός ότι ήμασταν είχαμε... από τις πρώτες περιφέρειες που είχαμε κλείσει τους α, χαδά έτσι. Ε, δηλαδή είχαμε κάνει βήματα ως περιοχή πάρα πολύ μεγάλα ε, και κινδυνεύσαμε πραγματικά όχι απλά να πάμε μπροστά να πάμε πολλά βήματα πίσω. Εδώ ε, ε, ήρθαν η προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν ε, ο Γενικό Γραμματέα, θυμάμαι, που έρχονταν και έδινε βραβείο για το ΣΔΙΤ. Έρχονταν ε, και, όπω είπατε, έκλεισαν η χαδά, με, ε, όχι με ευθύνη, με, με ενέργειες τη περιφέρεια τότε. Ήταν σημαντικό επίτευγμα. Ε, ήταν η πρώτη περιφέρεια που προχώρησε μπροστά. Θέλετε να πούμε ότι μπορεί να γίνει λάθη στο σχεδιασμό. Εγώ σα λέω ότι ναι, έγινα λάθη στο σχεδιασμό. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε από το ένα άκρο στο εντελώ άλλο. Εκεί που ήμασταν η πρώτη περιφέρεια, τώρα να, να γινόμαστε ε, εντό εισαγωγικών ο περίγελο. Γιατί δεν υπάρχει λόγο. Όταν έχει γίνει η δουλειά και όταν αυτό ο σχεδιασμό έχει εκτελεστεί όπω είχε σχεδιαστεί, ε, τότε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει. Τα μυαλά όλων να, να οδηγούνται από άλλε σκέψει και να μα οδηγούν σε τέτοιε καταστάσει όπω τώρα. Ε, όταν άκουσα προχτέ συναδέλφου μου να λένε γρήγορα, Γρήγορα, φέρτε την προγραμματική να υπογράψουμε. Ειλικρινά σα λέω, έπεσαν τα σύννεφα. Την προγραμματική που μέχρι πριν από δύο μήνε ήταν προδότε όσοι την υπέγραψαν. Έτσι είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμο τα βλέπει όλα αυτά. Ξέρει, δεν είναι πλέον ο κόσμο κάτι το οποίο το κάνουμε εμεί σε κλειστέ πόρτε όπω συνηθίζουν μερικοί και δεν μαθαίνει. Μαθαίνει τα πάντα. Και πολύ καλά κάνει και τα μαθαίνει γιατί έτσι πρέπει να, να κρινόμαστε όλοι μα από αυτά που έχουμε κάνει. Και αυτά που δεν έχουμε κάνει επίση πρέπει να κρινόμαστε γιατί είτε κάνουμε κάτι λάθος, είτε δεν κάνουμε κάτι σωστό, για μένα είναι το ίδιο. Πρέπει να έχουμε την ευθυκρισία, να έχουμε την σκέψη, να έχουμε την ευθεία κρίση και ματιά να μπορέσουμε να, να βλέπουμε πίσω τον τοίχο, όπως λέω πολλές φορές, για να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο. Πάμε λοιπόν στη δοκιμαστική λειτουργία. Ήδη η περιφέρεια, όπως έκανε γνωστό ο κύριος καχριμάνης τις προηγούμενες ημέρες, έχει πάει στη συντήρηση των φορτηγών ε, και των κοντέινερ ακριβώς ανέλαβε αυτή, την, α, αυτή τη δουλειά. Έτσι και από εδώ και πέρα, ο ανάδοχο του έργου θα πρέπει να πάμε στην δοκιμαστική εξάμεινη λειτουργία. Εδώ υπάρχουν κάποια προσκόμματα, κύριε Πλιάκο. Προειδοποίησε ο κύριο Καχρημάνη προχθέ την Τρίτη στι δηλώσει του ότι εάν δεν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και αυτά τα οποία προβλέπονται στη σύμβαση που έχει υπογραφεί με την περιφέρεια, είναι διατεθειμένος να πάει τον φάκελο ακόμη και στον εισαγγελέα. Αυτό το πράγμα το είπαν και από το φορέα κάποτε, ότι τα δικαστήρια έτσι είπαν προεδρεί, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, ότι τα δικαστήρια είναι ένα θεσμό τη ελληνική πολιτεία και δεν είναι κακό να επιλαμβάνονται. Είχαν πει δημόσια. Ε, παρουσία μου, κάποιοι άλλοι από, το, από τη διοίκηση έλεγαν, μα έρθει και ο έλεγχο από επιτροπέ από την Ευρώπη ή από οπουδήποτε. Ε, ο περιφερειάρχης τώρα απείλησε, λέτε. Ναι, εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Εγώ είμαι τη άποψη ή μαζεύουμε τα χαρτάκια μα και τα πάμε εκεί και λέμε. Ορίστε, ελέγξτε, κάντε τη δουλειά σα. Γιατί εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, απίβδισα. ή αλλιώ δεν χρειάζεται και να λέμε τίποτα. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο ε, πρέπει να το λέμε και να το κάνουμε. Και το λέω έτσι δημόσια. Για ποιο λόγο το λέω, Γιατί δεν είναι να φοβήσουμε κάποιου να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Η εταιρεία. Αν η εταιρεία έχει ρητή υποχρέωση βάσει τη σύμβαση που έχει υπογράψει ότι ε, πρέπει αύριο να πάει να λειτουργήσει του σταθμού θα πάει να λειτουργήσει στους σταθμούς. Αλλιώς, αλλιώς υπάρχουν τα αρμόδια όργανα οι αρμόδιοι μηχανισμοί οι οποίοι θα βάλουν τον καθένα μας στη θέση τους. Ε, οι, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οποιοδήποτε φορέας είναι υπεύθυνο ενό έργου, είναι κύριο του έργου, έχει τις δικλείδες ασφαλείας να βάλει α, όλη τη διαδικασία σε τάξη. Δεν μπορούμε δηλαδή να αγχωνόμαστε για κάτι που πρέπει να κάνουν οι άλλοι και εμεί να χωνόμαστε γιατί δεν το κάνουν, γιατί μα φέρνουν προσκόμματα, γιατί μα λένε το ένα ή γιατί μα λένε το άλλο. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτέ οι συμβάσει οι οποίε έχουν κριθεί, έχουν ελεγχθεί. Και όταν υπογράφουν μία σύμβαση, ρητά οι όροι αναφέρουν κάποια πράγματα. Ε, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι η σύμβαση ενό έργου. ρηταει οι οροι αναφερουν καποια πραγματα ε βγήκε η διακήρυξη, έχουμε ανάδοχο, έχουμε αυτό που τα φτιάξε οτιδήποτε λάθος, στραβό, μείον ή οτιδήποτε άλλο έχει γίνει, υπάρχει σύμβαση για να μπορεί να το ελέγξει οποιοδήποτε. Και εγώ σας είπα ότι λέμε, δεν λέμε εμεί, ε, ήδη νομίζω ότι υπάρχει ο έλεγχος, γιατί όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Δεν μπορεί να βγει καπνός χωρίς φωτιά. Μάλιστα. Ε, το ζήτημα λοιπόν είναι ότι ξεκινάνε οι σταθμοί μεταφόρτες όπως προείπαμε κύριε Πλιάκο, αλληλογραφία των Δήμων που έχετε σταθμού μεταφόρτωση στα διοικητικά σα όρια με την, με την ανάδοχο εταιρεία, υπάρχει. Όχι, εμεί δεν έχουμε καταρχήν ακόμα δεν έχουμε καμία εμπλοκή και καμία ευθύνη για αυτού του χώρου. Ε, Άρα αναλαμβάνει ο ανάδοχο κατά Όταν έλεγα εγώ ότι αυτοί οι χώροι είναι δημοτικοί χώροι, ε, μου έλεγαν από τη διοίκηση ότι έχουν παραδοθεί, έχουν δοθεί ε, προ χρήση στον τότε φόσδα, τον τοπικό, και από εκεί πέρασε στο περιφερειακό φόσδα. Εμείς δεν έχουμε παραλάβει ε, ως δήμοι τις εγκαταστάσεις. Ε, η προγραμματική που υπογράφεται ε, για τετραμένε είναι ο Φόσδα, είναι η Περιφέρεια, είναι ε, οι δήμοι που θα λειτουργήσουν υπογράφουν την προγραμματική. Αυτό θα μας οδηγήσει στην εξάμεινη λειτουργία και μετά ανάδοχος είναι η, η διοίκηση του φορέα. Είναι ε, ο Φόσδα, αυτός που ε, διατείνεται ότι έχει όλη τη λειτουργία. Αν μέχρι τότε γίνει μια νομοθεσία που λέει καταργούνται οι φόσδα, δεν ξέρω, αναλαμβάνουμε εμεί οι Δήμοι αύριο το πρωί. Εγώ, εμένα αυτό είναι το έτοιμά μου. Αυτό ε, έχετε πει από την πρώτη στιγμή. Τότε, εξάλλου, είναι δημοτικό χώρο, έγινε ένα έργο ΕΣΠΑ, όπω είναι και το πράσινο σημείο, το ίδιο πράγμα είναι. Ακριβώ το ίδιο πράγμα είναι το πράσινο σημείο. Ακριβώ το ίδιο έργο είναι τα βιοαπόβλητα. Ακριβώ όλα ό,τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την λειτουργία την, ε, ε, των απορριμμάτων από την αρχή μέχρι το τέλος είναι ευρωπαϊκά χρήματα που έρχονται στη χώρα μας για να αναρμονιστούμε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή γιατί αυτό να είναι κάτι το οποίο το θέλουμε στο φορέα και το πράσινο σημείο ας πούμε είναι κάτι που δεν το θέλουμε στο φορέα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία ε, είναι οξύμορα εντελώ. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι η πατρίδα θα καταλάβει η κεντρική διοίκηση ότι η ενδιάμεση είναι, το μόνο που προσφέρουν είναι κόστο για του πολίτε. Και αν δεν φαίνεται στον κρατικό προπολογισμό, φαίνεται στι τσέπε των πολιτών. Ε, και οι τσέπε των πολιτών, επειδή πάσχουν, ξέρουν να κρίνουν τα πάντα. Όλου μα. Μάλιστα. Κύριε Πλιακό, για να κλείσουμε αυτό το θέμα, να σα ζητήσω να κάνετε μία πρόβλεψη για το τι θα γίνει σε έξι μήνε από σήμερα, όπω προβλέπει η δοκιμαστική λειτουργία. Δεν τίποτα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι πολύ απλά όλα. Δεν είναι. Ε, είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή, θα μπαίνουν τα απορριμματοφόρα εκεί μέσα, αύριο τα δικά μα απορριμματοφόρα θα μπαίνουν εκεί. Θα γλιτώσουμε ώρε, θα γλιτώσουμε δρομολόγια, θα γλιτώσουμε καύσιμα, θα γλιτώσουμε φθορά των ε, οχημάτων. Θα μπορούμε να κάνουμε και περισσότερε ε, αποκομιδέ από, από τον τόπο μα. Θα μπορούμε να... οι δημοπρασίε που βγαίνουν... Ο φώστα θα, θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει στη συνέχεια του σταθμού μεταφόρτωση, Αυτό ρωτώ κύριε Πλιάκο Ουσιαστικά. Εγώ, εγώ σα είπα, εγώ λέω την άποψή μου. Ότι εγώ επιθυμώ να μην υπάρχει φώστα. Ε, το λέω πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Και το λέω ε, και πάλι με κοιτάνε όπω με κοιτούσαν πριν δύο χρόνια όταν έλεγα να λειτουργήσουμε του σταθμού. Ε, 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 εμένα αυτή είναι η θέση μου. Η πάγια θέση μου και η άποψή μου κοστολογημένα, αιτιολογημένα και με, σύ, και με σαφή λόγο γιατί. Γιατί έχω δει ότι ένα ενδιάμεσο που δεν προσφέρει απολύτω κανένα έργο, ξεκάθαρα πράγματα. Εφόσον μπορούμε εμεί αύριο δοκιμαστικά να το λειτουργήσουμε, γιατί να μην το λειτουργήσουμε μόνιμα, για ποιο λόγο, τι θα γίνει, Θα μπορέσουν μετά από έξι μήνε να φύγουν οι δικοί μα υπάλληλοι, να έρθουν άλλοι υπάλληλοι, να εκπαιδευτούν οι άλλοι υπάλληλοι, να το λειτουργήσει ο Φόσδα. Εδώ μιλάμε τώρα για, για οξύμονα πράγματα. Πιστεύω κάποια στιγμή στο Υπουργείο θα το καταλάβουν. Θέλουν, δεν θέλουν, νομίζω θα καταλάβουν ότι έτσι είναι η φθηνότερη λειτουργία. Αυτή είναι η φθηνότερη λειτουργία και η ασφαλέστερη. Και επειδή κάποιοι λένε το προσωπικό, να είναι μόνιμο, μόνιμο προσωπικό. Αυτό έλεγα από την πρώτη μέρα. Από την πρώτη μέρα έλεγα μόνιμο προσωπικό των Δήμων. Όπω καλή ώρα θα γίνει τώρα. Δηλαδή... Επαρκούν δική σας οι δικοί σα υπάλληλοι του τομέα καθαριότητα, κύριε Πλιάκο γιατί είναι ποτέ... ένα ερώτημα το οποίο τίθεται. Από τη Έτσι, μία, να... ω Δήμη, να... λέτε ότι δεν έχουμε αρκετό προσωπικό. Για και να μην άλλη... κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλο, κύριε Σταύρο. Ε, ποτέ δεν επαρκούν και ποτέ δεν λείπουν. Τι εννοώ, Ότι θα βρεθεί ο τρόπο και βρίσκεται ήδη ο τρόπο, γιατί όλοι οι Δήμοι δεν έχουν σε ιδιώτε αποκομιδή απορριμμάτων. Όλοι οι Δήμοι. Είναι αδιανόητο να έχεις προσωπικό που δεν θα χρησιμοποιήσεις ιδιώτη. Είναι αδιανόητο γιατί ε, είναι τεράστιο και με το νόμο που ήταν αυτά τα χρόνια που δεν μπορούσε να πάρει κανέναν υπάλληλο ε, για να κάνεις τη δουλειά σου. Προχωρήσατε σε αυτή ε, Είναι υποχρεωτικό λύση. από τα πράγματα να λειτουργεί και με ιδιώτη. Δηλαδή, αν ένα ιδιώτης έχει μία δημοτική ενότητα ή έχει μία μισή αύριο δημοτικέ ενότητε, είναι πρόβλημα. Αλλά σας λέω ότι τώρα με τη λειτουργία των σταθμών ίσα ίσα χρειάζεται και λιγότερο κόσμο. Λιγότερο κόσμο ή, να το πω πιο σωστά, λιγότερο κόσμο μπορεί να κάνει περισσότερο έργο. Δηλαδή, αν εγώ έχω δύο δημοτικέ ενότητε που μπορούν να, τις, ε, να κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων οι δικοί μου υπάλληλοι, τώρα θα μπορούν να κάνουν σε δυόμιση, σε τρει. Γιατί? Γιατί μειώνονται τα χιλιόμετρα. Ε, 11 η ώρα που ξεκινούσε για να πάνε στο ελευθεροχώρι και να γυρίσουν στις Τώρα αυτό το δίωρο θα είναι κενό και θα yeah. μπορούμε να πάρουμε και δύο χωριά ακόμα. Είναι, είναι απλά τα πράγματα. Δεν θέλει μεγάλη... Α, από την πρώτη στιγμή δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι είχαν στυλώσει τα πόδια ή μάλλον για να το πω καλύτερα, ε, ε, εγώ καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να καταλάβουν και όλοι οι πυρότες γιατί κάποιοι το έκαναν αυτό. Αλλά σας λέω, κοντός ψαλμός ο Οκτώβριος έρχεται για όλους μας. Μάλιστα. Λοιπόν, Αυτά σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, κύριε Πλιάκο. Εδώ θα, είμαστε, θα το παρακολουθούμε το όλο ζήτημα. Να έρθουμε έτσι και στα του Δήμου Ζήτσα, πώ προχωρούν τα πράγματα εκεί στο Δήμο σα, σε ό,τι αφορά και την υλοποίηση έργων, αν θέλετε. Μια και έχουμε μπει για τα καλά στην τελευταία, στο τελευταίο έτο τη Δημαρχιακή Θητεία. Ναι, τελευταίο έτο βέβαια. Ε, τον Οκτώβριο υπάρχουν οι εκλογέ, θεσμοθετημένα. Ε, είναι, είναι πολύ καλό αυτό που, που γίνεται με την αυτοδιοίκηση. Και νομίζω ότι η πενταετία που έρχεται για όλους ε, είναι κάτι το οποίο πάντα το πρότεινε ότι η πενταετία και σε σχέση και με τις ε, εκλογές που δεν συμπίπτουν με την ε, ε, Βουλή είναι, είναι κάτι το, το, σωστό και κάτι το καλό για να μπορείς μια πενταετία να ολοκληρώσεις και έργα τα οποία ξεκινάς από την αρχή. Για μένα δηλαδή και έχει αποδειχθεί άλλωστε στη θητεία μας ότι έργα που ξεκίνησαν μελέτη στην αρχή της θητείας, πρόλαβαν, δημοπρατήθηκαν και κατασκευάζονται μέσα στη θητεία. Και τέτοια έργα έχουμε πολλά εμείς στο Δήμο Ζήτας, αυτά τρέχουμε τώρα. Ε, ξεκινάνε κι άλλα έργα ασφαλτοστρώσης, αγροτικής οδοποιίας, ξεκινάνε έργα όπως είναι ε, πάρκα στο Ροδοτόπι, ξεκινάνε έργα μεγάλα δηλαδή από μισό εκατομμύριο και πάνω. Ε, αύριο στην Οικονομική Επιτροπή έχουμε έγκριση μελέτης και ε, έγκριση δημοπράτηση για το κλειστό της Ελεούσας, 1,5 εκατομμύριο προπολογισμό. Ε, ε, είναι έργα μεγάλα, έργα τα οποία θα αφήσουν αποτύπωμα στον τόπο μας και τα οποία έχουν να κάνουν με υποδομές που δυστυχώ τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Ε, ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να, να αποκτήσει ο Δήμος μας ε, τέτοιες υποδομές οι οποίες θα μείνουν στις επόμενες γενιές. Εκεί γίνεται ο αγώνα μα εμά και, και συνεχώ προσπαθούμε και να εντάσσουμε καινούρια. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω σε κανένα πρόγραμμα, σε κανένα Υπουργείο. Ε, έχουμε καταθέσει ε, και για τα μονοπάτια, γιατί είχαμε τη μελέτη ήδη έτοιμη από πέρυσι, ε, μια ολοκληρωμένη δουλειά, η οποία κατατέθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Είναι μέχρι τι 2 Μαου οι αξιολογήσει. Ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και εκεί ένα έργο 650.000 ευρώ. Θα δώσει όθηση στον τόπο μας και θα δώσει κάτι το οποίο είναι μια υποδομή που ε, έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα γιατί θα φέρνει κόσμο και θα μπορεί να, να κινηθούν περιοχές οι οποίες ε, είναι οι πιο απομακρυσμένες ίσως και οι πιο δυσκολεμένες. Ε, κύριε Πλακό, ε, με βάση τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις το 2019, φτάνοντας προς το τέλος του 2023, σε τι βαθμό αυτές, αν θέλετε, έχουν υλοποιηθεί, είστε ικανοποιημένος, θα μπορούσατε να κάνετε πολύ περισσότερα. Να σας πω κάτι, επειδή και την προηγούμενη φορά, ε, την, ε, το εξάμηνο πριν το τέλος της προηγούμενης θητείας, έλεγα στους συναδέλφου μου στη Δημοτική Αρχή, πάρτε το πρόγραμμα που είχαμε, και διαβάστε το και να είστε έτοιμοι να απολογηθούμε αν δεν κάναμε κάτι από αυτά που λέγαμε mm -hmm. και να χαρούμε και για κάποια πράγματα που μπορεί να γίνουν παραπάνω ή εκτός από αυτά που λέγαμε. Γιατί μερικές φορές ε, τρέχουμε σε κάποια πράγματα τα οποία είτε δεν τα είχαμε προβλέψει, είτε δεν ξέραμε ότι το Υπουργείο θα ανοίξει τέτοιο πρόγραμμα. Όπω καλή ώρα γίνεται αυτή τη θητεία με κάποια πράγματα που δεν ξέραμε ότι μπορεί να ανοίξουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Ε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι συνεχώ ε, να αρπάξουμε την οποιαδήποτε ευκαιρία. Εγώ νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε ε, το γυμναστήριο που σα λέω αύριο για, για άλλου λόγου βέβαια που πήγε πίσω, mm -hmm. αλλά είναι κάτι το οποίο θα δημοπρατηθεί και θα ξεκινήσει μέσα στη θητεία. Οπότε και αυτό λογίζεται σε αυτά τα έργα που. Είπαμε ότι θα τα κατασκευάσουμε και θα, θα γίνει αυτό πράξη. Ε, σε όλους τους άλλους τομεί θεωρώ ότι δεχόμαστε την πρόκληση και, την, και δίνουμε την πρόσκληση σε όλους, είτε ασχοληθούν είτε είναι ο πολίτης που δεν θα ασχοληθεί ποτέ με τα κοινά, να διαβάσει εκείνο το πρόγραμμα και να απολογηθούμε σε κάτι που δεν κάναμε. Νομίζω ότι δύσκολα θα βρεθεί τέτοιο έργο ή τέτοια υπόσχεση. Γιατί, γιατί σα είπα ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Όταν λέμε πάρα πολύ δουλειά, ε, οι υπηρεσίε μπορούν να, να το μαρτυρήσουν και ε, τι να σα πω, ότι μερικέ φορέ εκεί είναι και το πρόβλημά μα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πιέσουμε άλλους τι υπηρεσίε. Και είναι και κάτι το οποίο μερικέ φορέ καταντάει και άδικο, σας, μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, ε, ο Δήμο Ζήτσα νομίζω ότι αποδεικνύουν οι υπηρεσίε του ότι ε, υπάρχει το δημόσιο, αυτό το δημόσιο που μπορούμε να είμαστε περήφανοι για, για το δημόσιο. Ε, το, η πλειονότητα των ε, υπηρεσιακών παραγόντων είναι τέτοιο επίπεδο που νομίζω ότι σε οποιοδήποτε ιδιωτικό τομέα και φορέα να δούλευαν θα ήταν και καλύτερα αμοιβόμενοι, αλλά και από αυτούς που, που θα λέγαμε είναι αξιολογότατος. Και εγώ νιώθω υπερήφανος γι' αυτό και, και χαρούμενος συγχρόνως αλλά μερικέ φορέ πάνω στη δουλειά είναι κάτι το οποίο πιέζουμε συνεχώ για καινούργια πράγματα. Είναι αυτό το δεν σα αφήνει αυτή η αγωνία ότι υπάρχει κάτι στο ορίζοντα. Είναι κρίμα και εγώ πάντα έτσι το βλέπω. Ο Δήμο Ζήτα να μην είναι μέσα σε αυτού που θα μπορέσουν δε να ενταχθούν σε μια χρηματοδότηση. Ε, Σα μιλάω, δεν αφήνουμε απολύτω τίποτα να πέσει κάτω. Ε, ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Γιατί δεν είναι εύκολα. Ούτε βρίσκονται ε, τα χρήματα χωρίς αγώνα. Ούτε γίνεται κανένα έργο έτσι γιατί στο χάρισε κάποιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αγώνα μέχρι τον Οκτώβριο, γιατί σα λέω ότι εμεί έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα και με τι εκλογέ θα ασχοληθούμε. Ε, αργότερα προ Δεν έχετε ξεκινήσει. Είτε... Με προλάβατε, γιατί ήταν η επόμενη ερώτησή Δεν έχετε ξεκινήσει ω παράταξη, κύριε Πλιάκο, να κάνετε το σχεδιασμό σα στον δρόμο προ τι αυτοδιοικητικέ εκλογέ του Οκτωβρίου. Είτε σε επίπεδο, αν θέλετε, σχεδιασμού και προγραμματικού λόγου. Ε, γιατί όταν μου λέτε ότι σχεδόν την πλειοψηφία όσων είχατε την προηγούμενη θητεία υποσχεθεί προεκλογικά, τα έχετε υλοποιήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνετε ένα καινούριο σχεδιασμό. Να υπάρχει Εναι. και μία συνέχεια με βάση αυτά που έγιναν στην τρέχουσα θητεία. Αυτά έχουν ξεκινήσει. Πέρα από την επιλογή, αν θέλετε, προσώπων που θα έρθουν να ενισχύσουν και να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια σα. Αυτό, αυτό που λέτε, κυρία Σταύρου, είναι μία δυναμική διεργασία. Δηλαδή, το να φτιάξουμε το πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Και εγώ ε, θα τα πούμε και αργότερα, πιστεύω, να είμαστε καλά. Θεωρώ ότι η επόμενη θητεία πρέπει να έχει. Ε, έτσι, πιο πολύ έμφαση στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου και πιο πολύ έμφαση στις παροχές στους, στους δημότες όσον αφορά τη, ε, τη βοήθεια του Δήμου γιατί πλέον η Δήμη και ειδικότερα ο Δήμος Ζήτας νομίζω ότι έχει περάσει άλλο επίπεδο. Είναι, είναι πιο πάνω από τους μικρούς Δήμους ε, και μπορεί βάσει όλων αυτών που έχει καταφέρει τα προηγούμενα χρόνια και με ένα εύρος στο Ταμείο μπορεί να παίξει το ρόλο ότι και εκεί που δεν υπάρχει το κράτος, να, να υπάρχει ο Δήμος, δηλαδή ε, επιδοτήσεις εισιτήριων, ε, μπορούμε να μπούμε σε κοινωνικές δομές που θα ανοίξουν στο ΕΣΠΑ, ε, με το καινούργιο ΕΣΠΑ. Ε, μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στο, στον πολίτη mm -hmm. όσον αφορά τις παροχές. Δηλαδή, η ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου Ζήτσας, για μένα, θα είναι προτεραιότητα στην επόμενη θητεία. Αυτό προσπαθώ από τώρα σιγά σιγά να οργανώσω και με χαρά βλέπω ότι ε, δεν σας κρύβω γνωστοί μου φίλοι ε, θέλουν να έρθουν ε, να μείνουν ε, πέριξ της, ε, της Ελεούσας, της Βουλοπλαγιάς, ε, τα μπελάκια, τον Άγιο Ιωάννη. Αυτό για μένα αποτελεί ε, επίτευγμα. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά γιατί ε, κάποιοι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει κάποιο άλλος δήμος δίπλα από τον μεγάλο δήμο του, της yeah. περιφερειακής ενότητας που μπορεί να παίξει έναν αντίστοιχο ρόλο και όταν θέλουμε την πρώτη κατοικία να την έχουμε εκτός του δήμου που εργαζόμαστε αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό για τον ε, ε, διπλανό δήμο δηλαδή ο δήμος μας, ο δήμος Ζήτσας μπαίνει σε άλλη τροχιά και αυτό το καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια. Ε και αυτό έγινε με δουλειά, δεν έγινε ε, έτσι ξαφνικά και έτσι τυχαία. Και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και εφορία, υπήρχε και χρήματα υπήρχαν, αλλά δεν υπήρχε αυτό στο, στο Δήμο μας. Τώρα βλέπουμε κόσμο ε, για την ποιότητα ζωής εκεί να θέλει να έρθει σε εμά. Είναι πολύ καλό. Εμείς το διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε τα πάντα όσον αφορά αυτό το κομμάτι που είπα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων να το ανεβάζουμε κάθε μέρα και πιο πολύ. Μάλιστα. Τα ψηφοδέλτια σα θα ανανεωθούν, κύριε Πιάκο. Ηδη είναι αναμενόμενο αυτό να γίνει. Ηδη έχει γίνει, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που επέλεξαν άλλου δρόμου, είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν θα ασχοληθούν ξανά. Οπότε, ήδη έχουμε φροντίσει ε, κάποια παιδιά τα οποία έχουν όρεξη για τον τόπο και το έχουν αποδείξει αυτά τα χρόνια ε, να έχουν θέσει τα ψηφοδέλτια μα ε, για να αφενό με να τα τιμήσουμε γιατί τη δουλειά και την προσπάθεια πρέπει να την τιμούμε και από την άλλη παιδιά να, ε, να μας τιμήσουν και αυτοί με την παρουσία τους σε, τι? σε μια προσπάθεια, σε έναν αγώνα που λέει ότι ε, ένας άνθρωπος ή δύο ή τρεις ή πέντε δεν μπορούν να κάνουν δουλειά για ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα, για ένα τέτοιο Δήμο πλέον που είπαμε έχει μεγαλώσει πολύ. Ε, δεν μπορείς αν δεν έχεις στελέχη τα οποία είναι άξια ικανά να πάρουν ε, ε, Φακέλου στα χέρια του ανοιχτού και να του τελειώσουν και να του κλείσουν και να πω ότι αυτό έγινε. Ε, ε, θέλουμε τέτοιο κόσμο. Ε, Ευτυχώ τέτοιο κόσμο ήδη έχει πλησιώσει το ψηφοδέλτιο και είναι κάτι το οποίο σιγά σιγά θα το βλέπουμε γιατί ήδη έχουν ξεκινήσει ε, τα παιδιά να κάνουν την προσπάθειά τους, Οπότε παίρνονται σιγά σιγά στην τοπική κοινωνία. Ποιοι θα ασχοληθούν τον Οκτώβριο. Ε, νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξάλλου έχω πει ότι η ενεργεία πρόεδρε των τοπικών, εφόσον το επιθυμούν, έχουν θέσει το ψηφοδέλτιό μα. Ε, και γίνεται αυτή η συνέχεια τη μια παράταξη, η οποία έχει αρχή, μέση και τέλο και έχει δώσει δείγματα τώρα δύο θητείε και ξέρουν όλοι με ποιου έχουν να κάνουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το κέρδο το δικό μα, αλλά και το κέρδο για το Δήμο μα. Δηλαδή, εκπλήξει δεν περιμένουν κανένα πλέον. Μα ξέρουν, του ξέρουμε και προχωράμε όλοι μαζί για το αύριο αυτού του τόπου, το οποίο πιστεύουμε ότι μόνο καλύτερο μπορεί να είναι. Και αυτό δεν το λέμε έτσι ω ευχολόγιο, mm -hmm. ούτε από εκείνα τα, τα προεκλογικά, που δεν είναι και του χαρακτήρα μα. Άλλωστε, το έχουμε αποδείξει. Αυτό είναι το διακύβευμα που θα περάσουμε στο Δημότη όταν έρθει η ώρα. Mm -hmm. Έχουμε mm -hmm. δουλειά μπροστά μα. Ε, μέχρι το καλοκαίρι που θα κλείσουν έργα. Ε, εγώ δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε μου επιτρέπεται, θα έλεγα, να ασχοληθώ με κάτι διαφορετικό από τη δουλειά. Δουλειά και πάλι δουλειά. Πάντω, τον ακριβό αριθμό των αντιπάλων σα δεν τον γνωρίζετε ακόμη, κύριε Πλιακό. Ξέρουμε σίγουρα δύο. Τον uh, κύριο Πάικα και την uh, επικεφαλή τη Λαϊκή Ισπήρωση. Εδώ είναι δύο γνωστά. Απομένει να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλε παρατάξει. Επειδή είπατε νωρίτερα σε ανθρώπου που επέλεξαν ένα διαφορετικό δρόμο, μια διαφορετική ναι, πορεία σας. από τη δική σα παράταξη, σας κύριε Πιτέλα. Να πω κάτι, κύριε Σταύρο. Είναι κάτι που το λέω πάνω από έξι μήνε τώρα. Ε, θεωρώ ότι σε όλου του Δήμου, επειδή πλέον δεν είναι ο, ο προηγούμενο νόμο του Σκουρλέτη που, που έλεγε ότι με 17 άτομα, σε 18 Κάνει παράταξη και κάνει ψηφοδέλτιο. Νομίζω ότι είναι, είναι, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τα πράγματα. Mm -hmm. Δηλαδή, επειδή ο κόσμο είναι τόσο που δεν μπορεί να έχει 10 παρατάξει με 120 άτομα. Δεν γίνεται, είναι ανέφικτο. Δεν υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ασχοληθούν. Τώρα αν βρεθούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ε, θα μπορούν να, να πάρουν ένα ψήφο, μία ψήφο ή να πάρουν δύο ή τρει. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Ο καθένα βάζει τα όριά του, τους του κανόνε του και βάζει και τον πύχη εκεί που θέλει. Ε, εγώ σας λέω, εγώ έχω κάνει κάλεσμα ήδη ε, διαζώσεις γιατί βρισκόμαστε με όλους και λέω αυτοί που έχουν την όρεξη τη διάθεση να πλαισιώσουν ψηφοδέλτια να το κάνουν, ειλικρινά. Αλλά να το κάνουν ε, με, ένα, με έναν τρόπο που θα μπορεί η να επόμενη μέρα του Δήμου να είναι καλύτερη. Αυτό είναι το βασικό και όταν έχει χτίσει πράγματα ε, σε καμία περίπτωση δεν είναι κανένα αυτό ο άνθρωπο που θέλει ε, να γίνει το οτιδήποτε για να γκρεμιστούν αύριο. Δηλαδή δεν είμαστε χωρί συνέχεια. Οτιδήποτε και έρχονται εκλογέ, ξανάρχονται. Το θέμα είναι πάνω σε αυτό που έχει χτίσει κάποιο να χτίζεται κάτι μεγαλύτερο. Κάτι καινούριο, κάτι πιο δυνατό για, το, για τον τόπο και για τα παιδιά μα. Για τα παιδιά μα που ε, σιγά σιγά θα πρέπει να, να αρχίσουν να παίρνουν. Στα χέρια τους, αυτό λέω, έχουμε νέα παιδιά στο ψηφοδέλτιο, τα οποία με χαρά τα υποδεχόμαστε για αυτό το λόγο, γιατί είναι το αύριο αυτού του τόπου. Εμείς δεν είμαστε ε, ούτε αυτοί που θα μείνουμε σαΐ ούτε αυτοί που θα καπαρώσουμε θέσεις και θα βιδωθούμε σε καρέκλες. Δουλειά, ε, προσπάθεια και εφόσον είμαστε χρήσιμοι, θα είμαστε εκεί για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μία θητεία, γιατί νομίζω ότι η επόμενη θητεία και λόγω της πενταετίας, αλλά και λόγω του καινούργιου ΕΣΠΑ, θα είναι, είναι για, θα είναι για δημοτικές αρχές και για ανθρώπους που ξέρουν από δουλειά και ξέρουν που θα οδηγήσουν έναν τόπο, γιατί η εμπειρία δυστυχώς είναι κάτι που δεν αγοράζεται. Όσο όρεξη και να υπάρχει όσο διάθεση, η εμπειρία είναι ένα κριτήριο για αυτές τις ε, θέσεις, που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και πολύ μεγαλύτερη σημασία. Άλυσε. Εδώ θα είμαστε. Θα τα παρακολουθούμε, θα τα βλέπουμε, θα τα ξανασυζητήσουμε κύριε Φλιάκο. Να είμαστε καλά, Πλιάκο. είπαμε. Να είμαστε καλά, τίποτα άλλο. Θέλω να σας κόσμο. ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ Τώρα συνομιλήσουμε για ένα ακόμη βράδυ.